Αγαπητοί τηλεθεατές, Χριστός Ανέστη. Η Ανάσταση είναι ο καρπός μιας λαμπράς νίκης, το πρώτο αποτέλεσμα ενός θριάμβου κατά του διαβόλου. Το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας διαβεβαιώνει ότι τελικώς η νίκη δεν ανήκει στο μίσος και στη βία, αλλά στην εσταυρωμένη και αναστημένη αγάπη. Με τη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων του εκκλησιαστικού μας σταθμού 4Ε, βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίας Λιδίας, στο κέντρο εσωτερικής και εξωτερικής ιεραποστολής της Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση πρώτα ο Θεός, τον Όρθρο και την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Εκλειπέτωσαν ως τίκεται Κύρος από προσώπου πυρός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφραθήτωσαν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της ένδυς ζωή χαρισάμενος. Αυτή η μέρα είναι πίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της ένδυς νήμασι και λύσε
άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της ιεράς αδελφότητος ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε, ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστάσεως ημέρα λαμπρυθώ με λαΐ, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εγκάρθανα του προς ζωή και εγγύς προς ουρανόν Χριστός ο Θεός. Μας διεβίβασε επί νίκιον άδοντας. Αναστάσεως ημέρα λαμπρυθώ με λαΐ, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εγκάρθανα του προς ζωή και εγγύς προς ουρανό Χριστός ο Θεός. Μας διεβίβασε επί νίκιον άδοντας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, καθαρθώμεντα σε στήσεις και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως. Χριστόν εξαστράτοντα και χαίρετε φάσχοντα, τρανώς ακουσώμεθα επί νίκιον άδοντες. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, καθαρθώμεντα σε στήσεις και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως. Χριστόν εξαστράτοντα και χαίρετε φάσχοντα, τρανώς ακουσώμεθα επί νίκιον άδοντες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ουρανίμενε
επαξίως εφρενέστοσα, γη δε αργαλία άστο, εορτάζε το δε κόσμος, ορατός θε άπας και αόρατος. Χριστός γαρεγίγεται, εφροσύνη αιώνιος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ουρανή μεν επαξίως εφρενέστοσα, γη δε αργαλία άστο, εορτάζε το δε κόσμος, ορατός θε άπας και αόρατος. Χριστός γαρεγίγεται, εφροσύνη αιώνιος. Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώ με λαΐ, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εγκάρθανα του προς ζωή, και εκείς προς ουρανό Χριστός ο Θεός. Ημάς διεβίβασε επί νίκιον άθοντας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτω, θάνατο παντήσας, και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτω, θάνατον παντήσας, και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας, και της έτης μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, εδώ και νημή την αιώνιον ζωή και μεγα έλεο. Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχάρικη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σον το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε πόμα ποιο με κενών, ουκ εκ πέτρας αγών, ουτερά τουργουμενών, αλλά φθασίας πηγή, εκ τάφου ο βρίσαντος Χριστού, ενός θερεούμεθα. Δεύτε κόμμα ποιο με κενών, ουκ εκ πέτρας αγών, ουτερά τουργουμενών, αλλά φθαρσίας πηγή, εκ τάφου ο βρίσαντος Χριστού, ενός θερεούμεθα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, μη πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός δε και γη και τα καταχθόνια, εόρταζε το που πασαρτήσεις, την έγεση Χριστού, εν ή στερέωτε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, μην πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός δε και γη και τα καταχθόνια, εόρταζε το που πασαρτήσεις, την έγεση Χριστού εν ή στερέωθε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θέσιν εθατόμηση Χριστέ, συνεγύρω με σήμερον αναστάθηση, συνε σταυρού μην συχθές, αυτός με συνδόξα σωσότη εν τη βασιλεία σου. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θέσιν εθατόμηση Χριστέ, συνεγύρω με σήμερον αναστάντηση, συνε σταυρού μη συχθές, αυτός με συνδόξα σωσότη εν τη βασιλεία σου. Δεύτε πόμα ποιο με κενών, ουκ εκ πέτρας αγών, ουτερά τουργουμενών, αλλά φθαρσίας πηγή, εκ τάφου ο βρίσαντος Χριστού,
ενός στερεούμεθα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, εδώ και νημή την αιώνια ζωή και μέγα έλεο. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Ιελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Ιελέησον. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προλαβούσε τον όρθρον περί Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός, του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Επί της Θείας φυλακής ο Θεηγόρος Σαββακού, στήτω με θυμό και δεικνύητο, φαεσφόρων άγγελων διαπρισίως λέγοντα, σήμερον σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Επί της Θείας φυλακής ο Θεηγόρος Σαββακού, στήτω με θυμό και δεικνύητο, φαεσφόρων άγγελων διαπρισίως λέγοντα, σήμερον σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, άρσεμενος διανοίξαν την παρθενεύουσαν ήδη, πέφυνε Χριστός, ως πρωτός θεαμνός προσηγόρευτε. Άμωμος Θεός άγευστος κυρίδος το ημέτερο Πάσχα και ως Θεός αληθής λέλειος λέλεκτε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, άρσεμενος διανοίξαν την παρθενεύουσαν ήδη, πέφυνε Χριστός, ως πρωτός δεαμνός προσηγόρευτε. Άμωμος Θεός άγευστος κυλίδος το ημέτερο Πάσχα και ως Θεός αληθής τέλειος λέλεκτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως εν ιάψη ως αγνός ο ευλογούμενος ημί, στέφανος Χριστός εκουσίως, υπέρ πάντων τέθητε Πάσχα το καθαρτήριον και άφησε εκ του τάφου ωραίος, δικαιοσύνη σημή έλαψε νύριος. Και νίκε αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Θεοπάτων με Δαβίδ πρωτισκιώδους κυβότου, ύλατος κυρτών, ο λαός δε του Θεού ο Άγιος, τι των συμβόλων έκβαση γνωρώντες εφραθόμενε Θεός, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Επί της Θείας φυλακής ο Θεηγόρος Σαββακού, στήτω με θυμό και δεικνύητο, φαεσφόρων άγγελων, διαπρισίως λέγοντα,
σήμερον σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμο. Χριστός ανέστη εκ νεκρό θανάτο, θάνατον πατήσας, και της έτης μνήμασι ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρό θανάτο, θάνατον πατήσας, και της έτης μνήμασι ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της έντης μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, εδώ και νημή την αιώνιον ζωή και μεγα έλεο. Ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθίσομεν όρθου βαθέ με το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαίωση ηλίων πάση ζωή να ανατέλλοντα. Ορθίσομεν όρθρου παθέως και αντιμύρου των ύμνων προσίσω με το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαίωση ηλίων πάση ζωή να ανατέλλοντα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, την άμετρον σου εσπλαχνίαν, είτε στου άδου σειρές συνεχόμενοι δεδοκόντες, προς το φως υπήγον το Χριστέ αγαλωμένο ποδί, Πάσχα κροτούνται σε αιώνιον. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, την άμετρον σου εσπλαχνίαν, είτε στου άδου σειρές συνεχόμενοι δεδοκότες, προς το φως υπήγον το Χριστέ αγαλωμένο ποδί, Πάσχα κροτούνται σε αιώνιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσέλθομε λαμπάδι φόρη, το πρωίον τη Χριστό εκ του μνήματος ως νηφίον και συνεορτάσω με τες φιλεώτης άξεση Πάσχα Θεού το σωτήριον και νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν προσέλθω με λαμπάδι φόρη το πρωίον τη Χριστό εκ του μνήματος ως νηφίον και συνεορτάσω με τες φιλεώτης τάξεση Πάσχα Θεού το σωτήριον. Ορθίσομεν όρθρου παθέως και αντιμύρου τον ύμνο προσίσω με το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνη ηλίων πάση ζωή να ανατέλλοντα. Χριστός ανέστη εκ νεκρό θανάτο, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρό θανάτο, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε,
εδώ και νημί, την αιώνιον ζωή και μέγα έλεο. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι υγείαστε και δε δόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καθήθες εν της κατωτάτης της γης και συνέκρυψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπαιδημένο Χριστέ και τριήμερος, ως εκεί του Ιωνάς εξανέστης του τάφου. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπαιδημένο Χριστέ και τριήμερος, ως εκεί του Ιωνάς εξανέστης του τάφου. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, φυλάξας τα σήμαντρα σώα Χριστέ, εξηγέρθης του τάφου, ότας κλείστης παρθένου μίλη μηνάμενος εν το τόκο σου, και ανέωξα σημεί παραδείσου τα σπήλας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, φυλάξας τα σήμαντρα σώα Χριστέ, εξηγέρθης του τάφου, ότας κλείστης παρθένου μίλη μηνάμενος εν το τόκο σου, και ανέωξα σημεί παραδείσου τα σπήλας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σώτε μου το ζώντε και άθη των ιερίων, ως Θεός σε αυτόν εκουσίως, προς αγαπών το Πατρί συνανέστησας, αγενή τον Αδάν Αναστάσε του τάφου. Και νη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σώτε μου το ζώντε και άθη των ιερίων, ως Θεός σε αυτόν εκουσίως, προς αγαπών το Πατρί συνανέστησας, παγενή τον Αδάν Αναστάσε του τάφου. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπαιδημένο Χριστέ και τριήμερος, ως εκεί του Ιωνάς εξανέστης του τάφου. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, εδώ και νημί, την αιώνιον ζωή και μέγα έλεο. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσπίνηση μόν Θεοτόκου και Αη Παρθένων Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρίο βασιλεύ της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά το άδωκα θύλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξή μυροφόρης φθενξάμενος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχων Ανάσταση. Ότι σπεσούσι παρέχων Ανάσταση. Διενάτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου του εν Κεσαρία, εκεί μετήλθεν ευψύχιον το ξύφος, ου Χριστός ήλθε Κεσαρίας εις μέρη, φάσγανον αμφενά την ευψυχίου έκτα μελεμών. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Βαδίμου, του Αρχιμανδρίτου και των επτά μαθητών αυτού. Επτάς μαθητών συντέκμητε Βαδίμο, εις ουρανούς δεύθεσεν ου Θεός θρόνος. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, των εν τη αιχμαλωσία τελειοθέντων εν Περσίδη. Εις πυρσολατρών γίν εν αθλή Περσίδα, οι Χριστολατρών αυχενότμητος φάλαγξ. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Αυδιησούς μαχαίρα τελειούται. Ον εχμάλωτος Αυδιησούς την τύχην, ηλευθέρωται την σφαγήν διδούς λύτρων. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση με ορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πύλη άδου μόνος, λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού, τον μόνον αναμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν, την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού, Σταυρό γάρι πομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσε. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αναμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν, τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στο Κύριο, νυμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρι πομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλου μου και είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού χαρίστε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού, Σταυρό γάρι πομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημί την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημί την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημί την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Ο Πέδρας, ελκαμήν ουρισάμενος, γενόμενος άνθρωπος, πάσιος νητός και δια πάθους των θνητών αφθαρσίας εν διευπρέπειαν ο μόνος ευλογητός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Ο Πέδας εγκαμήν ουρισάμενος γενόμενος άνθρωπος πάσιος νητός και δια πάθους των θνητών αφθαρσίας εν διευπρέπειαν ο μόνος ευλογητός των πατέρων Θεός και υπερένδος.
έργος θνητών, με τα δακρύων εζήτουν, προσεκίνησαν χέρους σε ζώοντα Θεών και Πάσχα των μυστικών, σεις Χριστέ μαθητές ευηγγελίσαντο. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, γυναίκες με τα μύρων θεόφρονες, ο πίσω σου έδραμον, ο Θεός θνητών, με τα δακρύων εζήτουν, προσεκίνησαν χέρους σε ζώοντα Θεών και Πάσχα των μυστικών, σεις Χριστέ μαθητές ευηγγελίσαντο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θανάτου εορτάζομεν έκρωση, άδου την καθαίρεση άλλης βιωτής, της αιωνίου απαρχή και σκυρτώντες συμνούμεν των αίτιων, των μόνων ευλογητών των Πατέρων, Θεών και υπερέδοξων. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ως όντως ιερά και πανέορτος, αυτή η σωτήριος νύξ και φωταυγής, της λαμπροφόρου ημέρας της εγεύσεως, ούσα προάγγελος, ενή το άχρονο φως, εκτάφου σωματικός, πάσιν επέλαψε. Ο Πέδας εγκαμήν ουρισάμενος, γενόμενος άνθρωπος, πάσχιος θνητός, και δια πάθους των θνητών, αυθαρσίας εν διευπρέπειαν, ο μόνος ευλογητός των Πατέρων, Θεός και υπερένδοξος. Εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, εδώ και νημί την αιώνιον ζωή και μεγά έλεο. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας ακράλτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμο Θεοτόκο και αϊπαθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και τεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανηγύρισε στη πανηγύρεων, εν η ευλογούμε Χριστόν εις τους αιώνας. Αυτή η κλητή και Αγία ημέρα, τη μία των Σαββάτων η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανηγύρισε στη πανηγύρεων, εν η ευλογούμε Χριστόν εις τους αιώνας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, δεύτε του καινού της αμπέλου γεννήματος, της Θείας Ευφροσύνης,
έτη ευσημό ημέρα της εγέσεως, βασιλείας τε Χριστού κοινωνήσομε, υμνούντες αυτόν ως Θεόν εις τους αιώνας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, δεύτε του καινού της αμπέλου γεννήματος, της Θείας Ευφροσύνης, έτη ευσημό ημέρα της εγέσεως, βασιλείας τε Χριστού κοινωνήσομε, υμνούντες αυτόν ως Θεόν εις τους αιώνας. Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύματον Κύριον, άρον κύκλο τους οφθαλμούς ουσιό και είδε, ιδού γαρικασίσι Θεοφεγγίσος φωστήρες, ερθισμό και βορρά και θαλάσσις και αιώνας τα τέκνα σου, εσύ ευλογούντα Χριστόν εις τους αιώνας. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ Πανδοκράτορ και Λόγε και Πνεύμα, τρεις είναι νιζωμένοι εν υποστάσεις οι φύσεις, υπερουσιέ και υπερθέ, εις έβε βαπτίσμεθα και σε ευλογούμε εις πάντας τους αιώνας. Ενούμεν ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριον. Αυτή η κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανηγυρίσες τι πανηγύρεων, ενή ευλογούμε Χριστόν εις τους αιώνας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατο πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, εδώ και νημή την αιώνιο ζωή και μεγά έλεο. Του Κυρίου δεηθόμεν. Η ελέησον. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Η ελέησον. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εντρόψου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένων Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνον ψυχή μου τον εθελουσίος, παθόντα και τα φέντα και ξαναστάντα τριήμερον εκτάφου. Φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ, τη γαρδόξα Κυρίου,
Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένουση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξανέστη, αγάμε, Υιέ, ασέ,
Αυτός ημάς σε βιγγελίσα
τεύτων εκυβάλλεις αλλά λαγμού, ας απνοή εν εσάτω τον Κύριον. Ο γέλος με το χέρε πρώτης εισήλειψεως Κύριε, τι και χαριτωμένη εγώ. Αυτές ούτως ελέγχει.
επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμενε ναυτί. Πάσχα το τεχνό, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πασεβασμιον ημίν ανέτηλε, Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξόμεθα. Ω, Πάσχα λύτρων λύπης και γαρεκταφού σημερών, ως περεκπαστού εκλάψας Χριστός, τα γυναία χάρας έκλεισε λέγον, κηρύξατε Αποστόλης. Thank you.
βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτού. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων πατήσας και Κύρος από προσώπου πυρός. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της ένδης μνήμα. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της ένδης μνήμασι. Αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της ένδης.
Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Ιεράς αδελφότητος ταύτης πάσης μονής πολέως και χώρας και τον πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, διπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε, ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναλάξατε το Κύριο πάσα η γη. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σαλά
τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεως σου, ψεύσοντες οι εχθροί σου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ισόν το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφή μας και λέησε ημάς. Σώσον ημάς, Ιε Θεό, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας, αλληλούια. Του γνώνεν τη γη την οδό σου, επάς την έθνηση των σωτηριών σου. Σώσον ημάς, Ιε Θεό, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας, αλληλούια. Εξομολογησάς τον σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάς τον σαν σοι λαοί οι πάντες. Σώσον ημάς, Ιε Θεό, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας, αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξαμένος διά την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας αδρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτο, θάνατον πατήσας. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και δεσκοπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Χριστός Ανέστη, των γένος των ανθρώπων. Η και τα
αφού κατήλθες αθάνατε, αλλά του Άδου καθήλε στη δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γίνε ξημυροφόρης θεξάμενος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Κυρίου δεηθώμε, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπέστρεψαν οι Απόστολοι εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιώνος,
ο εστίν εγγύς Ιερουσαλήμ, Σαββάτου έχουν οδόν. Κι ότε εις ήλθον, ανέβησαν εις το υπερόν, που ήσαν καταμένοντες, ότε Πέτρος και Ιάκωβος, και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ήσαν προσκατερούντες ομοθυμαδών την προσευχή και τη δεήση, συγγυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Και εντες ημέρες ταύτες Αναστάς Πέτρος εν μέσω των μαθητών είπεν, ίντε όχλος ονομάτων επί το αυτό ως 120. Άνδρες αδελφοί, έδι πληρωθήνε την γραφήν ταύτην, ίν προείπε το Πνεύμα το Άγιον, διαστόματος Δαβίδ, περί Ιούδα του γενωμένου οδηγού τη συλλαβούση των Ιησούν, ότι κατηρυθμημένος ειν συνημή και έλαχε των κλήρων της διακονίας ταύτης, διούν των συνελθόντων ημίν ανδρών εν πάντη χρόνο, ενώ εισήλθε και εξήλθεν εφημάς ο Κύριος Ιησούς, αρξάμενος από του βαπτίσματος Ιωάννου, έως της ημέρας εις ανελήφθη αφημών, μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού γενέστε, συν ημίν ένα τούτον. Και έστησαν δύο, Ιωσήφ τον καλούμενον Βαρσαβάν, ως επεκλήθη ούστος, και Ματθίαν, και προσευξάμενοι είπων, «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων δύο ένα, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής, εξής παρεύει Ιούδας, πορευθήνε εις τον τόπον των ίδιων. Και έδωκαν κλήρους αυτών, και έπεσεν ο κλήρος επί Ματθίαν, και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων. Κρίνηση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ομολογενής Υιός όν εις των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Και αυτή εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λεβίτας, ή να ερωτήσω συν αυτόν σύτηση. Και ομολόγησε και ουκ ειρνήσατο, και ομολόγησεν ότι ουκ ημί εγώ Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν τιούν, Ηλίας εσύ, και λέγει ουκ ημί, ο προφήτης εσύ, και απεκρίθη ουν. Είπονουν αυτό τι εσύ, ή να απόκριση δόμεν της πέμψας ειν ημάς, τι λέγεις περί σε αυτού. Έφη εγώ φωνή βόντος εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν Κυρίου, καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Και οι απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων και οι ρώτησαν αυτόν και είπαν αυτό, τι ουν βαπτίζεις εσύ ουκ ή ο Χριστός, ούτε Ηλίας ούτε ο προφήτης. Απεκρίθη αυτής ο Ιωάννης λέγον, εγώ βαπτίζω
αυτή η ζωέν είδατη, μέσος δε ημών έστηκεν όνειμι σου κείδατε, αυτός εστίν ο πίσω μου ερχόμενος, ως εμπροσθέν μου γέγονεν, ου εγώ ουκ ημί άξιος συναλύσω αυτού, τον ημάντα του υποδήματος. Ταύτα εν Βιθανία εγένετο, πέραν του Ιορδάνου. Όπου είναι Ιωάννης βαπτίζω. Δόξα σοι, Κύριε. Όταν αγαπητοί μου αδελφοί, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, απεδήμησε από τον ουρανό εδώ στη γη, άραγε τι αισθήματα τον διακατήχαν, αισθανόταν μοναξιά, ήρθε άραγε κοντά σε δικούς του ανθρώπους, ή επειδή έφυγε από τον ουράνιο πατέρα του και ήλθε εδώ στη γη, αισθάνθηκε τη μοναξιά. Διότι γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος άνθρωπος φύγει από τον τόπο του, πάει σε ένα ξένο τόπο, είτε να σπουδάσει, είτε να εργαστεί, τότε ιδίως το πρώτο διάστημα αισθάνεται μοναξιά. Αισθάνεται ότι είναι μόνος του και προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους δικούς του, σήμερα με τη νέα τεχνολογία, με τα τηλέφωνα, με διάφορους άλλους τρόπους, παλαιότερα με τα γράμματα, ούτως ώστε να απαλύνει αυτή τη μοναξιά που αισθάνεται. Διότι η μοναξιά είναι κάτι πολύ άσχημο, ένα άσχημο συναίσθημα για τον άνθρωπο, και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται αυτό, τότε βαθιά λύπη υπάρχει στην καρδιά του. Και το αισθάνεται πολλές φορές ο άνθρωπος αυτό το συναίσθημα, είτε αν φύγει μακριά όπως είπαμε πριν, είτε εάν κάποιο μέλος της οικογένειας του τον αφήσει, όπως για παράδειγμα κάποιος από τους γονείς, είτε αν χάσει κάποιος άνθρωπος ένα δικό του συνάνθρωπο, είτε κάποιον δικό του φίλο, σε πολλές περιπτώσεις αισθανόμαστε μοναξιά. Βέβαια, ο άνθρωπος αισθάνεται και μόνος του όταν ζει μέσα στον εγωισμό του και στη ζήλια του, και τότε νομίζει ότι κανείς δεν τον αγαπάει, ότι όλοι τον περιφρονούν, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος δικός του, και τότε και σε εκείνη την περίπτωση αισθάνεται μία πολύ μεγάλη μοναξιά. Άραγε λοιπόν ο Κύριος μας αισθανόταν μοναξιά όταν ήταν εδώ στη γη. Όταν ήταν οι τελευταίες ημέρες του, τότε που έμπαινε μέσα στα Ιεροσόλυμα, αισθανόταν μοναξιά. Αν δούμε την ημέρα που έμπαινε στα Ιεροσόλυμα, θα παρατηρήσουμε ότι γύρω του ήταν πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι ζητοκράβγαζαν ως ανάην της υψής της ευλογημένος ο ερχόμενος. Και θα λέγαμε ότι βλέποντας μπροστά ο Κύριος εκείνες τις δύσκολες στιγμές που θα περνούσε και έχοντας δίπλα του όλον αυτό τον όχλο, όλους αυτούς τους ανθρώπους, έπαιρνε δύναμη από αυτούς και έλεγε «Έχω ανθρώπους δίπλα μου οι οποίοι θα με υποστηρίξουν, οι οποίοι όταν θα πάω στο δικαστήριο να με δικάσουν θα με υπερασπιστούν». Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό που βλέπουμε είναι διαφορετικό, διότι όλος εκείνος ο όχλος, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι επιφημούσαν τον Κύριό μας κατά την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα, σε λίγες ημέρες ένας-ένας τον άφηναν. Και όταν έφτασε η Πέμπτη, όταν έκανε το μυστικό δείπνο, τότε πια όλοι τον είχαν αφήσει,
εκτός από τους 12 μαθητές, αλλά και εκεί στο μυστικό δείπνο άρχισαν και εκεί ένας-ένας να φεύγουν και πρώτος ο Ιούδας, ο οποίος πήγε να τον παραδώσει. Και όταν μετά το μυστικό δείπνο ο Κύριός μας πήγε στον κήπο της Γεσθημανή να προσευχηθεί, εκεί ένιωσε την πλήρη μοναξιά από τους ανθρώπους. Εκεί πια τον εγκατέλειψαν οι πάντες. Και όταν ζητούσε από τους 11 μαθητές να είναι μαζί του, να καθίσουν λίγο και να αγρυπνήσουν και να προσευχηθούν και αυτοί μαζί του, όμως οι μαθητές δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, γιατί τους πήρε ο ύπνος και έτσι ο Κύριός μας έμεινε τελείως μόνος, αυτός και ο ουράνιος πατέρας του. Όταν όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, ανέβηκε πάνω στο σταυρό και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή, τότε τα πράγματα αντιστράφηκαν. Μέχρι τότε ο Κύριός μας ήταν μόνος του και ανέβηκε στο σταυρό μόνος του. Όμως, μόλις άφησε το πνεύμα του, τότε τα πράγματα, όπως είπα, αντιστράφηκαν. Και τι έγινε? Τότε οι άνθρωποι αισθάνθηκαν αυτή τη μοναξιά. Οι μαθητές του, αλλά και όλος ο κόσμος, αισθάνθηκαν μόνοι τους. Αισθάνθηκαν ότι τους άφησε η χάρις του Θεού. Αμέσως το κατάλαβαν. Γιατί? Διότι μόλις είδαν το σεισμό και τα γενόμενα, τότε μας λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, γύριζαν στα σπίτια τους, τύπτονται στα στήθη αυτών. Κατάλαβαν το λάθος τους, κατάλαβαν ποιον σταύρωσαν και τότε αισθάνθηκαν ότι αφού σταύρωσαν τον Υιό του Θεού, ο Θεός τους εγκατέλειψε. Και αυτό το αισθάνθηκαν και οι άνθρωποι, οι σταυρωτές του Κυρίου μας, αλλά και οι Απόστολοι, οι οποίοι τι έκαναν? Πήγαν και κλείστηκαν μέσα στο σπίτι τους. Αισθάνθηκαν αβοήθητοι. Αισθάνθηκαν ότι έχασαν την ασφάλειά τους. Αισθάνθηκαν τη μοναξιά. Αισθάνθηκαν ότι ο Θεός πια τους εγκατέλειψε. Και αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το χειρότερο. Είναι η χειρότερη μοναξιά. Να αισθανθούμε ότι μας εγκατέλειψε ο Θεός. Είπαμε στην αρχή πόσο δύσκολο πράγμα είναι να αισθάνεται ο άνθρωπος μόνος του, πόσο δύσκολο πράγμα είναι να αισθάνεται εγκατελειμμένος, ξεχασμένος, περιφρονημένος. Και ας αφήσουμε τους λόγους εκείνους που το αισθάνεται ο άνθρωπος λόγω του εγωισμού και της ζήλιας του, αλλά εάν πάρουμε τις υπόλοιπες περιπτώσεις που ο άνθρωπος αισθάνεται μόνος και εγκατελειμμένος από λόγους που δεν είναι στην δική του την διάθεση, τότε βλέπουμε πόσο δύσκολο και πόσο δύσκολα περνάει ο άνθρωπος εκείνος. Όμως, πολύ χειρότερο είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, να αισθανθούμε μόνοι μας εγκατελειμμένοι από τη χάρη του Θεού, όταν βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Και αυτό ίσως πολλές φορές το έχουμε αισθανθεί. Ίσως πολλές φορές έχουμε προσευχηθεί στο Θεό, ίσως πολλές φορές έχουμε ζητήσει κάτι από το Θεό και δεν βλέπουμε ανταπόκριση και λέμε «Μα με ξέχασε ο Θεός, δεν με ακούει ο Θεός, δεν είναι ο Θεός μαζί μου». Και τότε εάν έχουμε αίσθηση των αμαρτιών μας, εάν δούμε μέσα μας και ψάξουμε μέσα μας και βρούμε αμαρτίες, τότε καταλαβαίνουμε και λέμε «Να, από τις αμαρτίες μου με εγκατέλειψε ο Θεός, με εγκατέλειψε η χάρις του Θεού». Αυτό το οποίο αισθάνθηκαν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι σταύρωσαν τον Κύριο και υπέστρεφον τύπτονται στα στήθη αυτών. Αυτό και εμείς πολλές φορές δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, έρχεται η ώρα να το αισθανθούμε και να πούμε «Τώρα τι γίνεται? Εγώ στεναχώρησα το Θεό». Εγώ αμάρτησα στο Θεό και τώρα βλέπω ότι ενώ χτυπάω την πόρτα του Θεού δεν μου ανοίγει, δεν μ' ακούει, δεν εκπληρεί το αίτημά μου και τότε είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο να ξέρουμε ότι μας εγκατέλειψαν οι άνθρωποι, μας εγκατέλειψε και ο Θεός.
τουλάχιστον ο Κύριός μας όταν ήταν στον κήπο της Γεσθημανή και ένιωσε την εγκατάλειψη από όλους τους ανθρώπους, ήξερε ότι τον ακούει ο Θεός Πατέρας και γι' αυτό προσευχόταν. Αλλά και εμείς, αγαπητοί μου, ας μην απαγοητευόμαστε, διότι μετά από αυτή την εγκατάλειψη που ένιωσαν και οι άνθρωποι και οι μαθητές, ήρθε η ώρα που ο Κύριος μας επανήλθε. Δεν τους άφησε ορφανούς. Επανήλθε και τους συνάντησε και τους μίλησε και πάλι και συγχώρεσε ακόμα και τον Πέτρο, ο οποίος τον αρνήθηκε 3 φορές. Μπορεί τις 3 ημέρες εκείνες που ήταν ο Κύριος μας στον τάφο να ήταν πολύ οδυνηρό και για τους Αποστόλους και για όλους τους άλλους που ήταν μαζί με τον Κύριο, όμως μετά από την Ανάσταση ήρθε η χαρά. Ήρθε η χαρά και πάλι της συντροφικότητας. Μέχρι τότε, αυτές τις 3 ημέρες, είχαν χάσει και τον πατέρα τους και τον αδελφό τους και το φίλο τους, γιατί αυτό ήταν ο Χριστός. Ήταν και πατέρας και αδελφός και φίλος. Όμως, μετά την Ανάσταση, όταν εμφανίστηκε στους Αποστόλους, τους έδωσε αυτή τη χαρά και τους είπε «Μη φοβήστε, εδώ είμαι πάλι μαζί σας και θα είμαι αιώνια μαζί σας». Μας λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, ότι ο Χριστός μας εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι ου παρέλαβαν Αυτόν. Όταν ήρθε εδώ στον κόσμο, δεν ήρθε σε ξένους ανθρώπους. Είπαμε στην αρχή, άραγε αισθάνθηκε μοναξιά ο Χριστός μας όταν ήρθε στον κόσμο. Όχι, δεν αισθάνθηκε μοναξιά, γιατί ήρθε στους δικούς του ανθρώπους. Όλους εμάς μας θεωρεί ο Θεός παιδιά Του. Αλλά όμως τι μας λέει το Ευαγγέλιο, οι ίδιοι που παρέλαβαν Αυτόν. Εμείς που ήμασταν οι φίλοι του Χριστού, οι άνθρωποι, δυστυχώς δεν τον παραλάβαμε, δηλαδή δεν τον αποδεχθήκαμε σαν φίλο μας, σαν δικό μας άνθρωπο και τον σταυρώσαμε. Αλλά όμως, συνεχίζει το Ιερό Ευαγγέλιο, όσοι έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν Θεού γενέστε. Όσοι όμως τον δέχθηκαν σαν φίλο και αδελφό, τους έδωσε εξουσία. Τι εξουσία? Να γίνουν παιδιά του Θεού. Όπως ο ίδιος είναι ο Υιός του Θεού, αυτή την εξουσία έδωσε και σε όλους μας. Έδωσε τη δυνατότητα σε όλους μας, αρκεί να τον αισθανόμαστε φίλο και αδελφό. Και αν τον αισθανόμαστε φίλο και αδελφό, και εμείς θα γίνουμε παιδιά του Θεού. Εάν, αγαπητοί μου αδελφοί, θέλουμε ποτέ να μην αισθανόμαστε μόνοι μας, εάν θέλουμε ποτέ να μην μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού, εάν θέλουμε ποτέ να μην αισθανόμαστε τη μοναξιά, τότε ας είμαστε πάντοτε κοντά στο Θεό. Ας τον αισθανόμαστε φίλο και αδελφό και κυρίως ας μην τον εγκαταλείψουμε ποτέ. Ο Κύριος μας είναι έτοιμος να έρθει κοντά μας. Είναι έτοιμος με την Ανάστασή Του να χαρίσει και τη δική μας Ανάσταση. Και έτσι όλοι μαζί να χαιρόμαστε στον ουρανό, όχι ο καθένας μόνος του, διότι στην άλλη ζωή μόνος του θα είναι ο καθένας όταν πάει στην κόλαση, αλλά να χαιρόμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο. Και εκεί στον Παράδεισο δεν θα υπάρξει ποτέ το αίσθημα της μοναξιάς, ποτέ το αίσθημα της εγκατάλειψης, ποτέ το αίσθημα της περιφρόνησης. Αυτής λοιπόν της ουρανίου βασιλείας, αγαπητοί μου αδελφοί, θέλω να ευχηθώ την ημέρα αυτή, την ημέρα τη χαρμόσυνη, την ημέρα της Αναστάσεως, ήρθε ο Θεός να μας αξιώνει όλους αυτής της ουρανίου βασιλείας. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Yeah.
εν τη βασιλεία αυτού. Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών της Ιεράς αδελφότητος ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής, Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν το κράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, και τον διευλόγου αιτία απολυθέντων μνηστή Κύριος ο Θεός. Των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων, της ιεράς αδελφότητος ταύτης, του δούλου του Θεού Θεοφίλου Ιερομονάχου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Της Παναγίας
υπερευλογημένη εν δόξου δασπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Για τον νυκτυρμόν του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπήσομεν αλλήλου, συνα εν ομονία ομολογήσομεν. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Τριά. Πατρός και μηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπλήθέντα, ομομοσίων το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα τζαφά, και αναρθώντα εις τους ουρανούς, και καθριζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, τριλεζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άθεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος σου άλλος κόμεν τας καρδίας yeah.
και παρισσία και τις ακυλιάδες, αγγέλων και μυριάδες, αγγέλων και χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξ απτέρυγα πολυώματα μετάρρυση απ' ερωτά. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα γόντα και κραγώτα και λέγοντα. Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Ο Άγγελος εγώ Thank you.
Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μία καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματός σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοαερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστινέ ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσου, Κύριε. Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσου, Κύριε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Εις βασιλείας ορμόπτων εις παρισίνη προσένειες κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτε ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφή εμείς τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίζε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε. Δέσποτα πλήν πάση με σε καθόλου μάλιστον, κατά την εκάστου διαχρίαν τη πλέωση, σύμπλευσον τη οδηπορούση, συνόδευσον του νοσούντα ή ο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού μεθού ευλογητώση, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Και όδε είναι ορατό συνών. Και καταξίωσαν την κρατεά σου, Κύριε, με το δνήμι το χρόνο σωματός και το τιμίο αίματος και δήμο, παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σώμε. Πρόσκομεν τα Άγια της Αγής. Μελίζεται και διαμερίζεται ο όμορφος του Μεσόγου και μήνυος. Ο πάντοτες Θεός μετέφερε και ο Θεός μετέφερε.
Yeah.
Αποστόλης, ότι ανέστη εκ νεκρών ο αθάνατος. Μεταφός του Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Peace.
ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χάρισα. Αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της Θείων Αγίων, Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείων Αγίων, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύρια και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτα σώσον τα λόσον και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώνας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, τη πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνω φαινεστή καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και Συ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει φημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη αυτού τριημέρω εγέρση. Προσκυνούμεν αυτού τη τριημέρω εγέρση. Όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη.
θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Από τον Ιερό Ναό Αγίας Λυδίας στο Κέντρο Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αδελφότητος Αγία Λυδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Η Ανάσταση του Χριστού είναι και δική μας ψυχική Ανάσταση. Είναι το ατράνταχτο γεγονός που αλλάζει ολόκληρη τη ζωή μας. Ας ανοίξουμε διάπλατα τις καρδιές στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως του Κυρίου. Ας δώσουμε στον Αναστάντα Κύριο ανεπιφύλακτα ολόκληρο τον εαυτό μας και ας βάλουμε αυτόν ρυθμιστή και οδηγό του βίου μας. Χριστός Ανέστη.